Καλημέρα κύριε Θεοχαρόπουλο, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντοτε, ποτέ μην είστε σίγουροι για το τι θα γίνει σε μια συνεδρία, σε οργάνων, συνεπώς. ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε έχει ενδιαφέρον. Θα σας πω κάτι. Ιδιωτικώς είμαστε σίγουροι, αλλά δημοσίως δεν μπορούμε να το πούμε. Εμείς εννοώ, όχι εσείς. Εμείς. Δημοσίως δεν μπορούμε να το πούμε γιατί λέσετε. Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό κτλ. Ιδιωτικώς θα το συζητάμε, λες. Έχουν φύγει ήδη. Δεν ξέρω τι λέει ο Μπάμπης ο Παναγιώτης και ο Κώστας Πουλακίδας μαζί μας. Πολλές φορές, ενώ δεν το καταλαβαίνω, όπως ξεκινάει μια συνεδρίαση. Ενώ επειδή την παραγωγή πολιτικής. Και αυτό που παράγεται ως πολιτική μέσα και ως πολιτική απόψη προσφέρει δεν είναι πολύ διαγραμμένα απολύτως τα πράγματα πάντοτε. Αυτό θέλω να πω. Μην νομίζει κάποιος που παρακολουθεί. Πινελιές. Εγώ νομίζω ότι μετριούνται τα κουκιά ήδη. Έχουν μετρηθεί, εγώ θα σου λέγα. Ναι, έτσι νομίζω. Να υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η πρώτη συνεδρία μας κεντρικής επιτροπής που έχει 300 μέλη. Το λέω γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει. Τα οποία 300 μέλη έχουμε εκλεγεί από τη βάση των μελών του κόμματος. Δηλαδή δεν είναι εκλεγμένα από μια. Από στενά, από τη βάση πάλι όλων των μελών του κόμματος. Η προηγούμενη συνεδρίαση. Και δεν έχει γίνει καμία συνεδρίαση. Είναι και η πρώτη συνεδρίαση. Το Στέφανο Κασελάκη. Καλά, είναι και η πρώτη συνεδρίαση. Τα λέω διότι, ξέρετε, είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Και ενώ έχουν περάσει μόλις 50 μέρες που έχει τελειώσει η εκλογική διαδικασία και έχουμε εκλέξει πρόεδρο, νομίζει κάποιος. Η έλευση Κασελάκη κινητοποίησε όλα τα όργανα. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, έχει συγκληθεί αυτή τη στιγμή. Ή θα συγκληθεί. Η απευθείας εκλογή. Καθιστά ένα πολύ ισχυρό όργανο. Πάρα αυτό πολύ ισχυρό. Είναι ισχυρό όργανο. Να ρωτήσω και κάτι τώρα, να κάνουμε ένα σχόλιο. Καταρχήν, να μας ζητήσω ένα σχόλιο για την δήλωση του κ. Σταθάκη, όπου αποχαιρετά. Διαβάζω ότι το κείμενο το επικροτούν ο κ. Φίλης και ο κ. Δρίτσας ήδη. Έχουμε τη δήλωση του κ. Τσακαλώτου μέσα στην εβδομάδα. Θεωρείτε ότι είναι προδιαγραμμένο ότι πάμε σε αποχωρήσεις? Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται. Είναι οι αποχωρήσεις. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι ο χώρος αυτός για να ξαναγίνει πλειοψηφικός, για να αποκτήσει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά στην κοινωνία, τι χρειάζεται? Συσπήρωση και διεύρυνση. Αυτά νομίζω τα οποία λέω, δεν χρειάζεται συρρήκνωση. Και οι αποχωρήσεις δεν μπορούν να βοηθήσουν, κατά την άποψή μου, κανέναν. Γιατί? Γιατί κανένα περιχαρακωμένο κόμμα αυτή τη στιγμή, μόνο της ριζοσπαστικής αριστεράς, στην κοινωνία δεν υπάρχουν προϋποθέσεις έτσι ώστε να έχει χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο αναφέρω πλειοψηφικά. Για να έχει πλειοψηφικά μόνο στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την ριζοσπαστική κοινωνική αριστερά μέχρι το Προοδευτικό Κέντρο, σε μια ευρύτατη συσπήρωση, μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Μήπως είναι λίγο τοπικό? Άρα είναι λάθος, κατά την άποψή μου, είναι λάθος. Και το λέω, δεν το λέω αυτό για τα στελέχη, γιατί το λέω γιατί υπάρχει και μια διαδικασία σκέψεων άλλων ανθρώπων έτσι, μπροστά μας. Το λέω, είναι λάθος μια τέτοια. Μήπως όμως ήδη, δηλαδή, έχουν προδιαγραφεί τα πράγματα με την έννοια ότι εδώ. Αυτά που λέει ο κύριος Σταθάκης και τα σπάζονται και άλλοι, μιλάει για λαϊκισμό, μιλάει ότι η αριστερά δεν έχει θέση. Είναι βαριά πράγματα τα οποία υπάρχει ποτέ περίπτωση να γεφυρωθούν σε μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Καλά, εντάξει, δηλαδή, όταν έχεις τόσο, μια τέτοια διαφωνία, τέτοιο επίπεδο, έχετε δίκιο σε αυτό, όταν έχεις μια διαφωνία, έχεις και αυτή τη στάση. Εγώ σας λέω ότι διαφωνώ πρώτα απ' όλα με τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία λέγονται. Με τις διαγραφές. Και δεύτερον, διαφωνώ με τη λογική αυτή τη στιγμή της αποσυσπήρωσης, ενώ χρειαζόμαστε συσπήρωση. Δηλαδή είναι τόσο απλό αυτό το οποίο νομίζω. Το λέτε για τις διαγραφές ή για τις αποχωρήσεις? Σας είπα πρώτα αρχικά για τις αποχωρήσεις, γιατί με ρωτήσατε. Σωστά. Για τις αποχωρήσεις. Διαγραφές όμως. Όσον αφορά, κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα. Μπορεί να φύγουν τα ίδια πρόσωπα, είναι διαφορετικές διαδικασίες. Κοιτάξτε, Μιλάμε για διοικητικά μέτρα τώρα αυτή τη στιγμή και για διάφορα ζητήματα τέτοιου είδους διοικητικών μέτρων. Εγώ θα σας πω το εξής. Πρώτον, έχουμε εκλέξει, το είπα και στην αρχή, μόλις 50 μέρες πριν, πρόεδρο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή σας και μαζί για διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά δεν μπορεί παρά να αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Τη εσωκομματική διαδικασία των μελών, τη κάλπη. Άρα, δηλώσει που δεν αποδέχονται δεν μπορούν να είναι αποδεκτέ. Δεύτερον. Μα ο Τσακαλώτος είπε ότι η δημοκρατική διαδικασία ήταν. Δεν αντιλέγω, λέει. Η εκλογή. Δεν το έχουν πει όλοι. Δεν το έχουν πει όλοι. Για το αν είναι δημοκρατική διαδικασία η εκλογή, εγώ δεν έχω ακούσει κανένα πει ότι. Έχει φτάσει και άνθρωπο που λέει να φύγει ο Κασελάκης και να κάνει δικό του κόμμα. Δεν τα έχουν υποθεί και αυτά που λέει. Αυτό ακριβώς εννοώ. Ο πυρήνας είναι ότι ψήφισαν λάθος. Ότι ο κόσμος ψήφισε λάθος. Αυτός είναι ο πυρήνας της κριτικής. Ή ότι είναι λάθος η εκλογή ή ότι είναι λάθος η εκλογή από τη βάση. Αυτό τελειώνει. Γιατί εγώ θέλω να σας πω ότι ανέκαθεν υποστηρίζω την εκλογή από τη βάση. Η εκλογή από τη βάση είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Άλλο αν έχει και αυτή. Όλα έχουν μειονεκτήματα. Όλες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούν να ακούγονται κατηγορίες. Του στείλει είσαι τη διαπλοκή, είσαι φυτευτό, τέτοιε κατηγορίε, οι οποίε καταλαβαίνετε σε αντίπαλο κόμμα να γίνονται και είναι πολύ βαριέ. Αν σα έλεγα εγώ τώρα για ένα αντίπαλο κόμμα, θα μου λέγατε πού τι τεκμέρε. Τι είναι αυτό. Άρα όλα αυτά δεν μπορούν να λέγονται. Με λίγα λόγια.
πρέπει στην Κεντρική Επιτροπή να μπουν όρια, πολιτικά όρια για όλα αυτά τα ζητήματα. Όρια. Να αποφύγουν τις διαγραφές όμως. Ξαναλέω ότι να υπάρχει μια πολιτική απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή. Όχι δηλαδή ηγετικό μέτρο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καν είμαστε στη διαδικασία ότι πρακτικά θα συζητηθούν οι διαγραφές στον Κύριακο. Δεν έχει έρθει, από ό,τι γνωρίζω, εισήγηση από την Επιτροπή Διοντολογίας. Άρα αρκεί μια πολιτική αποδοκιμασία, θεωρείτε? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση. Θα πρέπει η άλλη πλευρά να κάνει πίσω. Δηλαδή, σε αυτά που είπαν. Βέβαια. Σε αυτά που σας είπα. Σας είπα δύο παραδείγματα. Να ρωτήσω κάτι για το θέμα του. Και από την άλλη, βέβαια, να μην ρίχνουν το λάδι στη φωτιά στελέχη γύρω από το ηγετικό πυρήνα, στα οποία μπορούν να μιλούν ούτε για, δεν ξέρω εγώ, πεθαμένο λικέρ, αν και αυτό ήταν αφροδοσιακό στο βιβλίο του Ξανθοπουλίου. Για πεθαμένο λικέρ, ή να ρίχνουν λάδι στη φωτιά για διαγραφές χωρίς δισταγμό, με τέτοιο τρόπο που είναι αντίθετα από τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Στέφανος ο Κασελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν θυμάστε την ομιλία του, που είπε να πέσουν οι τόνοι, παρακαλώ από όλους. Λέω λοιπόν κι εγώ, συμφωνώ απολύτως, να πέσουν οι τόνοι, να πάμε το Σαββατοκύριακο σε μια κεντρική επιτροπή που να παράξουμε ένα πολιτικό σχέδιο, μια απόφαση πολιτική για τα προβλήματα του κόσμου και της κοινωνίας που μας βλέπει και δεν μπορεί άλλο να παρακολουθεί αυτό. Εγώ πραγματικά αυτό θεωρώ ότι φθείρει τους πάντες. Αν φύγουν αυτά τα στελέχη. Αν συμβαίνει αυτό, έχουμε τόσα προβλήματα από την ακρίβεια μέχρι το κράτος δικαίου. Αν φύγουν αυτά τα στελέχη. Δεν θεωρείτε ότι ο νέος πρόεδρος θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του, τέλος πάντων να διευθύνει το κόμμα που έχει αναλάβει τώρα και πήρε και την πλειοψηφία, τέλος πάντων εκεί, χωρίς να έχει παραφωνίες και παρασπονδίες μέσα εκεί? Όταν βγαίνει δηλαδή ο κ. Σταθάκης, λέει ότι στοιχεία γελιοποίησης, λαϊκισμός. Καλά, εδώ είναι μια εντελώς αντίθετη τοποθέτηση. Θέλοντας αυτά τα στελέχη, αφού δεν συμφωνούν, δεν θα έχει καθαρίσει το κόμμα και θα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, να απευθυνθεί καλύτερα στην κοινωνία. Τα κόμματα, ξέρετε, με την έννοια του να καθαρίσω τα κόμματα, δεν είναι εταιρείες πρώτα απ' όλα. Τα πολιτικά κόμματα αποτελούν και συνθέσεις. Το πρώτο σου, η πρώτη μου επισήμαση σε σχέση. Η δεύτερη επισήμαση είναι οι συνθέσεις, βεβαίως, αρκεί να αποδέχεσαι τις θέσεις που πλειοψηφικά λαμβάνονται στα όργανα του κόμματος. Δηλαδή, αύριο θα πάμε να πάρουμε μια απόφαση, η οποία θα είναι πλειοψηφική. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι στα κόμματα συνήθως. Αν αυτοί που μειοψηφίσουν δεν την αποδέχονται, την απόφαση, υπάρχει ζήτημα αυτό που λέτε. Δεν έχει εντολή, δεν έχει εντολή να αλλάξει όλα. Από εκεί και μετά είναι άλλο το θέμα των συνθέσεων που πρέπει να γίνονται και άλλο το θέμα της αποδοχής των συλλογικών αποφάσεων, όπως είπα και της εκλογής, να το συνεχίσω, των συλλογικών αποφάσεων που λαμβάνουμε. Για τα πειθαρχικά που ζητάει... Εγώ πάντοτε, ξέρετε, δεν ήμουν στις συλλογικές αποφάσεις πάντοτε στην πλειοψηφία ή πολλές φορές έχω δεχθεί και εγώ και έχω διαφωνήσει. Ναι, ξέρετε, γιατί έχω διαφωνήσει με πράγματα. Πάντοτε όμως σέβομαι τις συλλογικές αποφάσεις. Και σέβομαι τις αποφάσεις. Να ρωτήσω για το πειθαρχικό που ζητείτε για την κυρία Ακρίτα, τον κύριο Αποστολάκη και την κυρία Κασιμάτη, τι λέτε? Εντάξει, τώρα, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Είναι λίγο συμψηφισμό, αυτό. Ο ένας να στέλνει στο πειθαρχικό τον άλλον, γιατί έστειλε ο ένας τον άλλον κτλ. Ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει λάθη κάποιοι. Είναι μια διαδικασία. Κυρία Ακρίτα. Και νομίζω είναι διαφορετικές περιπτώσεις των τριών οι οποίες αναφέρεστε. Και είναι περιπτώσεις οι οποίες νομίζω οι νομαρχιακές νομίζω παραπέμπουν τώρα στην Επιτροπή Διαλογίας όχι με την ποινή της διαγραφής. Τα λέω απλώς παραπέμπουν για να συζητηθεί. Και μιλάμε για στηρίξεις στις αυτοδιοικητικές εκλογές των τριών σε σχέση με υποψηφίους κτλ. Είναι άλλο λοιπόν αν γίνονται τέτοιου είδους λάθη, αλλά δύο μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή. Θέλω να σας πω. Δύο μέρες με την Κεντρική. Να παραπέμπεται και το άλλο ζήτημα, νομίζω δημιουργεί μια εικόνα. Μια εικόνα η οποία δεν είναι, καλή για κανέναν. Όχι, είναι προφανές ότι αυτή μεταχειρίζεται το ίδιο όπλο το οποίο μεταχειρίζεται η ηγεσία. Δηλαδή, εγώ που σας έλεγα προηγουμένως. Εγώ που σας έλεγα προηγουμένως ότι δεν είμαι υπέρ των διοικητικών μέτρων γενικά. Έτσι, δεν σας έλεγα? Ναι. Και πώς θα σας πω τώρα, για παράδειγμα, ότι είμαι υπέρ των διοικητικών μέτρων? Έχω μια σταθερή στάση ότι αυτά αντιμετωπίζονται πολιτικά. Δηλαδή, σε αυτοδιοικητικές εκλογές, πολιτικές αποφάσεις πρέπει να τις σεβόμαστε όλες. Όλοι και όλες. Επίσης, στις αποφάσεις μας πρέπει να τις σεβόμαστε όλες και όλοι. Το αποτέλεσμα της δημοκρατικής διαδικασίας εκλογής από τη βάση πρέπει να τις σεβόμαστε όλοι. Αν κάποιοι διαφωνούσαν με την εκλογή από τη βάση, θα μπορούσαν να το είχαν πει εγκαίρως, ενώ τώρα που πηγαίναμε στην εκλογή από τη βάση. Καλά, όχι όταν είχε υποθεί, όταν πάρθει η απόφαση αυτό. Είχαν διαφωνήσει. Ναι, αλλά πάρθηκε μια απόφαση με 80%, κύριε Παναγιώτη. Στην οποία εγώ θέλω να σας πω. Δεν το αρνούμε. Θεωρώ πάντοτε. Είχε υπάρξει ένσταση από τότε, ας πούμε. Η μεγάλη εικόνα, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε. Ναι, αλλά πάντα. Είναι ότι αφέθηκε να παγιωθεί μη αναστρέψιμη κατάσταση. Γιατί εδώ και ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Σατάκης χθες
με πολύ βαριές εκφράσεις. Βαριές κουβέντες. Επαναφέροντας τα περί τραμπισμού, Πέπε Γκρίλο, ότι δεν χωράει αριστερά στο κόμμα του Πολάκη, του Κασελάκη και του Παπά. Βαριά πράγματα, έτσι. Αφέθηκε να δημιουργηθεί μια κατάσταση, μια αναστρέψιμη, και ακούω, ας πούμε, τώρα ότι πιθανώς να συνεδριάσει, λέει, η πολιτική γραμματεία πριν την Κεντρική Επιτροπή. Για ποιο λόγο? Για να βρεθεί μια φόρμουλα να ξεπεραστεί με το θέμα της πολιτικής καταδίκης και να μην γίνει κουβέντα για τις διαγραφές. Για να φέρει στην Κεντρική Επιτροπή. Ό,τι σχεδιασμοί και να γίνονται αυτή την ώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι καταδικασμένοι. Από τη στιγμή που έχουν πάρθει αποφάσεις, είναι καταδικασμένες αυτοί οι λιγμοί, οι οποίοι και άργησαν και έρχονται σε ένα βεβαρημένο τοπίο, το οποίο έχει πληγές και σε προσωπικό επίπεδο πια, που δεν ξέρω αν υπουλώνονται. Ναι, έχει και προσωπική αντιπροσωπική, προσωπική αντιπαράθεση. Ακριβώς. Σε πολλές περισσότερες περιπτώσεις. Είπε κάτι προηγουμένως ο κ. Θεοχαρόπουλος, το οποίο έχει ενδιαφέρον, και εκεί διαπιστώνω μια αντίφαση. Λέει να μην περιχαρακωθούν κάποιοι στο πλαίσιο μιας ριζοσπαστικής αριστεράς και χάσουμε τη μεγάλη εικόνα και το στόχο. Εδώ έχει συμβεί το εξής κουφό, εγώ θα το έλεγα. Δεν βρίσκω άλλο. Συναντιέται ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη και ενώ και οι δύο κρατάνε στην αρχή αποστάσεις, λέει ο ένας εθιμοτυπική συνάντηση, τυπική κτλ. Μόλις τελειώνει αυτή η συνάντηση, δημιουργείται ένα κλίμα ότι η συζήτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις να φτιαχτεί άστο ένα μίνι αντικυβερνητικό μέτωπο, να πω εγώ, στη Βουλή. Με αιχμή τις υποκλοπές και τις... Μα και οι ανακοινώσεις σχεδόν ταυτόσιμες οι ανακοινώσεις. Σχεδόν ταυτόσιμες οι ανακοινώσεις. Είναι η διαρροή, που σημαίνει ότι ήταν και συμφωνημένοι, έτσι, για να πούμε τα πράγματα από το όνομά τους. Προέκυψε πολύ, είχε πολιτικό αποτέλεσμα στην συνάντηση. Και λίγες ώρες μετά. Ενώ ο κύριος Κασελάκης φαίνεται ότι είχε αποφασίσει να πάει στην εκδήλωση για τον κύριο Σιμίτη, αλλιώς δεν θα υπήρχε καρέκλα. Το διαψεύδει, όχι, το διαψεύδει. Τέλος πάντων, αλλιώς πώς εξηγείται ότι υπήρχε καρέκλα με το όνομά του? Γιατί έτσι κρατάνε καρέκλα για όλους, μην τυχόν και πάλι. Δεν κρατάνε. Τέλος πάντων, ήταν επιλογή των διοργανωτών. Ποτέ δεν είπε ο Κασελάκης ότι θα πάει. Τέλος πάντων. Ούτε ότι δεν θα πάει. Ποτέ δεν είπε ότι θα πάει. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει δεν είπε ότι θα πάει. Είχε ανοιχτή πρόσκληση. Δεν είναι η ουσία αυτή όμως. Η ουσία είναι όμως ότι δικαιολογώντας γιατί δεν πήγε, τίναξε στον αέρα, στην κυριολεξία, αυτό που είχε δημιουργήσει πριν από λίγες ώρες. Ουσιαστικά. Δηλαδή πρέπει να ευλογήσει το Σιμίτη. Γιατί σημαίνει ευλογία? Ευλογία ήταν. Όσοι πήγαν εκεί είπαν ζήτω Σιμίτη. Αυτό κάνανε. Ήταν η εκδήλωση τιμή στο Σιμίτη. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε και έβγαινε και έλεγε δεν πήγα γιατί δεν ήθελα να πάω. Διαμορφώνει προφίλ, ρε παιδιά. Συγγνώμη, να μην πάει. Για τη δήλωση μιλάμε. Δεν μιλάμε για τη δήλωση. Για τη δήλωση. Μαζί άλλο πράγμα. Συμφωνώ. Διαμορφώνει πολιτικό προφίλ για το κόμμα. Πώς μπορείς να κάνεις μέτωπο με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παιδί του Σιμίτη και του Βενιζέλου, ο κύριος Ανδρουλάκης? Παιδιά, έχει αποκηρύξει το Πασόκ το Σιμίτη, ποτέ και δεν το θυμάμαι. Ποτέ. Καταρχάς αυτή η εκδήλωση ήταν του Πασόκ. Όχι. Τότε... Τι σημασία έχει όμως αυτό? Όχι, σημασία είναι... Ήταν μια εκδήλωση. Τι λέτε, ρε παιδιά, συγγνώμη, μισό λεπτό, μην τρελαθώ τώρα. Τώρα μιλάμε τέτοια. Για το Σιμίτη μιλάμε. Να μιλάμε. Τι είναι ο Σιμίτης δηλαδή? Τι ήταν ο Σιμίτης? Ο Σιμίτης ήταν ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας και τα λοιπά. Λοιπόν. Και βγαίνεις και του λες ότι είσαι ο άνθρωπος της διαπλοκής και της διαφθοράς. Και της διαφθοράς. Και αυτός που έφαγε πολλά δισεκατομμύρια του λαού. Αυτό δεν σπάει δηλαδή, την προσπάθεια. Πώς θα γίνει πολιτικό άνοιγμα? Κύριε Θεοχαρόπουλο, το ανάποδο διαμορφώνει. Να τα βάλουμε λίγο στη σειρά του. Να τα βάλουμε στη σειρά του λίγο. Και δημιουργεί και κλίμα ανοχή και χώρο ανοχή. Να τα βάλουμε λίγο στη σειρά του. Εκλογικό του ακροατήριου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε κάθε φορά το πλαίσιο με το οποίο μιλάμε. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα θέματα κεντρικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Τα βάζω ένα-ένα εγώ λίγο για να συνοηθούμε. Δεν θα υπάρξει κεντρική συνεργασία, γιατί τα κόμματα θα είναι ανταγωνιστικά στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ναι. Το δεύτερο, θα υπάρχουν συνεννοήσεις, συνεργασίες σε επιμέρους θέματα, όπως αυτά που συζητήθηκαν στη συνάντηση για το κράτος δικαίου ή για τον τρόπο διαχείρισης της τραγωδίας των Τεμπών. Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν, όχι μόνο γιατί είναι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, είναι και αντιπολιτευτικά κόμματα απέναντι σε μια κυβέρνηση. Ναι. Άρα είναι δεδομένο και μάλιστα πολλές φορές για κοινοβουλευτικές δράσεις, όπως για παράδειγμα σύσταση προαναγκαστικών εξεταστικών προτάσεων, μομφής,
χρειάζονται. Είναι αναγκαίες, δηλαδή δεν φτάνουν. Έχουν διευκολύνει. Με την έντονη αντίδραση του Βαρουφάκη. Θα βάζω ένα-ένα. Χαροπουλέ, από την κουβέντα προκύπτει το εξής. Να τα βάλω ένα-ένα. Ο κύριος Κασελάκης κόβει αλυσίδες μέσα στο κόμμα και κόβει και αλυσίδες με την κεντροαριστερά. Θα μου πείτε στο τέλος. Αυτό βάζει το τραπέζι εδώ στην κουβέντα. Και φαίνεται ότι πάει σε ένα απομολυτισμό το σύστημα. Δεν πρόλαβα να απαντήσω όμως. Μήπως πάει σε ένα απομολυτισμό. Θα σας πω, αλλά δεν πρόλαβα να απαντήσω. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν της επισήμανσής μου είναι ότι τέτοιες είναι απαραίτητες συνεργασίες. Αυτές οι συνεργασίες που αναφέρονται στο παρόν και στο μέλλον. Θα συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ για το παρελθόν? Αν θέλετε, έχουν ίδια άποψη για το τι συνέβη στη χώρα στο παρελθόν? Όχι. Ούτε ο συνασπισμός τότε με το ΠΑΣΟΚ είχε την ίδια άποψη για το τι συνέβαινε επί της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ εκείνα τα 8 χρόνια. Ούτε και συνέχεια, βέβαια, η άποψή μας για το τι συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι η χώρα χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε το 2010 στην ουσία, γιατί πριν ασκήθηκαν πολιτικές και ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που τις άσκησαν τις πολιτικές, είχαμε διεύρυνση των πελατειακών σχέσεων. Τις είχαμε ή δεν τις είχαμε? Είχαμε πράγματι και πολλές φορές και διαφθορά και εξπατάλη. Πάντως μεγάλη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο. Άρα στο παρελθόν. 4-9 της Νέας Δημοκρατίας. Χρεοκόπησε τη χώρα και ο Καραμαλής. Όχι, δεν τα λέγατε για πολλά χρόνια. Να σας δώσω εγώ τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή τον τελευταίο χρόνο. Να σας τις δώσω μέσα στη Βουλή. Εγώ δεν το θυμάμαι. Λέω λοιπόν ότι η χώρα χρεοκόπησε, γιατί δεν τη χρεοκόπησα. Okay. Δεν τη χρεοκόπησαμε εμείς εδώ. Τη χρεοκόπησαν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ήταν απαιτούμενο. Άρα, αυτό, κύριε Θεοχαρόπουλε, αυτό το στυλ, τι δουλειά εγώ με αυτούς. Ήταν απαιτούμενο. Ο καθένας διαλέγει το. Ναι, αλλά εδώ. Εσείς λέτε για συνεργασία. Εγώ καταλαβαίνω όμως, ακούγοντας τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Ότι εκεί τα έχουν πάρει στο κρανίο, να το πω έτσι. Θα σας πω η επισήμανση. Βλέποντας την εκδήλωση δε, μου επιβεβαιώνεται ότι το σφιχτό εναγκάλισμα του Μητσοτάκη και των υπουργών του, αυτού του εξυγχρονιστικού, σε εισαγωγικά εξυγχρονιστικού, δίθεν εξυγχρονιστικού μπλοκ που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία της εκδήλωσης, ήταν τόσο σφιχτό που έπνιξε οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε. Και αυτό είδα εγώ. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εκεί όμως τον είδατε και τον καλά, ήταν πρωθυπουργό. Στο ΠΑΣΟΚ ήταν ο Σιμίτης. Μα δεν είπατε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία. Για το ΠΑΣΟΚ είπε ο κ. Κασελάκης. Έχω μπροστά μου τον κατάλογο με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ως ανταπάντηση ο κ. Κασελάκης. Όταν έγινε, το είπε το ΠΑΣΟΚ. Αν δει κανείς τα στοιχεία αυτά, η έκρηξη του χρέους για την οποία κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ. Είναι την περίοδο 4-9, το ξέρω. Είναι 80 δευτερόλεπτα. Αυτό λέει για το ΠΑΣΟΚ. Όχι 80, νάτα. 80 δευτερόλεπτα. Τι παρέλαβε? Τι παρέλαβε? Σας το είπα ότι χρεοκόψε τη χώρα του Καραμαλή. Σας το είπα. Εσείς το είπατε, ναι. Καθαρά. 100. Δεν νομίζω ότι σας το είπα. 101. Και λοιπόν, μην πούμε, παιδιά, μην πούμε σε αριθμό. Το 5 πήγε 2-13, 2-25. Μην πούμε σε αριθμό λαχνία, παρακαλώ. Ας τα βρει η Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ, ποιος χρεοκόψει περισσότερο τη χώρα. 3-80. Τι παρέβωσε, τι παρέλαβε 101. Τι παρέβωσε το 3. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μην πάμε σε αριθμολαγνία. 180. Λίγο. Σας παρακαλώ, όχι αριθμολαγνία. Όχι, δεν είναι αριθμολαγνία. Δεν καταλαβαίνω πώς μας τίποτα. Είναι θέμα πολιτικής λογικής. Το ένα σε 120 ο άλλος. Και 100 ο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Ωραία. 15. Συμπέρασμα. Για 15. Συμπέρασμα. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Το τρίτο μνημόνιο ήταν 100 δις. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, παιδιά. Τη διαφωνία, αν τη χρεοκόπησε περισσότερο η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ, τη δέχομαι. Τη διαφωνία που υπάρχει γενικά μεταξύ Νέα Δημοκρατία, όχι εδώ στο στούντιο, μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα. Πάντως χρεοκόπησε η χώρα γιατί ασκήθηκαν πολιτικές μέχρι το 2010. Δεν μιλάω τώρα για τη διαχείριση του μνημονίου, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά χρεοκόπησε η χώρα μέχρι το 2010. Διότι ασκήθηκαν πολιτικές από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε, πότε διευρύνθηκε το πελατειακό κράτος στη χώρα? Μάλιστα. Δεν διευρύνθηκε λοιπόν, αυτά τα 15 χρόνια στα οποία αναφέρεστε τώρα όλα. Δεν διευρύνθηκε το πελατειακό κράτος στη χώρα? Δεν πρέπει να. Δεν ήταν βασική αιτία. Πάντως, εσείς θεωρείτε ότι η στάση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου δεν διαρριγνύει τις σχέσεις που προσπάθησε να ρίξει. Λέω το εξής. Λέω ότι δεν θα συμφωνήσουμε για το παρελθόν. Ακόμα και κοινές δράσεις να κάνουμε στο παρόν και στο μέλλον. Δεν θα συμφωνήσουμε. Πρέπει να είναι καθαρό. Κύριε Φαγαρόπουλε, την προκαταβολή για τα Τέμπη. Μάλλον λάθος. Για τη σύμβαση 717. Που θα αφορά συγκεκριμένη περίοδο και συγκεκριμένα πράγματα που είναι σχετικά με τα Τέμπη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Θα την ψηφίσετε ή όχι?
Το Κουκουέ. Όχι, 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 την εξεταστική. Κατάλαβα την ερώτηση για την προανακριτική. Για την προανακριτική. Το σκληρό. Το λέω γιατί δεν είναι μία η πρόταση. Το κατάλαβα. Τώρα, σε σχέση με τα. Εγώ λέω εξεταστική. Είναι άλλο εξεταστική, άλλο προανακριτική. Ωραία. Άρα υπάρχουν δύο προτάσει. Δεν είναι δύο προτάσει. Η μία είναι πολιτική συζήτηση. Η μία αποκάλυψη. Η μία πολιτική συζήτηση, η άλλη είναι πολιτική. Αν θέλετε να απαντάω και για τα δύο, μην λοιπόν, αφήστε το να απαντήσω. Στο τραπέζι και τα δύο. Θα το ψηφίσετε, κύριε Φωχαρόπουλε, προκαταρκτική για τα ΤΕΠ. Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, πρώτον, επειδή μιλάμε για τα ΤΕΠ και την προκαταρκτική, γι' αυτό ακριβώς το θέμα υπήρξε μια απαράδεκτη δήλωση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού της κυβέρνησης, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε στην ουσία ότι αυτά δεν ενδιαφέρουν. Εξεταστική, λέει, και προανακριτική. Είναι μια δήλωση, κατά την άποψή μου, η οποία δείχνει το μέγεθος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία συνέστηση για το τι έχει συμβεί στην τραγωδία των Τεμπών και θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα οφείλουμε στην πολιτική ζωή του τόπου και όχι μόνο, γιατί έχουν και δικαστική διερεύνηση, να τα κρατάμε ζωντανά για να μην ξανασυμβούν. Και γιατί πρέπει να πάρουν απαντήσεις τα θύματα, οι οικογένειές τους δηλαδή των θυμάτων και όλος ο κόσμος για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στη χώρα. Το πρώτο θα πω μια απαράδεκτη δήλωση. Και επειδή έχω βρεθεί στα τελευταίες μέρες σε πάνελ με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και το έχουν υπονοήσει και για το θέμα του κράτους δικαίου των υποκλοπών και για το θέμα αυτό, έλα μωρέ, ποιος ασχολείται τώρα, 41% πήραμε, το είπε και ο Μητσοτάκης στη Βουλή, 41% πήραμε τώρα πάλι για το κράτος δικαίου, μιλάτε. Αν είναι δυνατόν, πρόκειται για μια στάση η οποία δεν θα σβήσει ακόμα και τα σκάνδαλα, δεν θα σβήσει ακόμα και τις τραγωδίες το 41% πήρε η Νέα Δημοκρατία. Προανακριτική. Τι λέω εγώ για την προανακριτική, να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, η προανακριτική, βεβαίως να συζητήσουμε για τη σύμβαση. Ταυτοχρόνως πρέπει να συζητήσουμε όμως, δεν έγινε το τέτοιο μόνο λόγο του θέματος της τηλεδιοίκησης και της σύμβασης. Έγινε ταυτοχρόνως, όπως θυμάστε, γιατί είχαμε έναν σταθμάρχη, ο οποίος μπήκε εκεί με ρουσφέτη. Ναι. Άρα, η προανακριτική, αν είναι μόνο στη σύμβαση, πρέπει να, κατά άποψή μου, να είναι και πώς μπήκε. Πρέπει να υπάρχει μια διεύρυνση. Και ταυτοχρόνως πρέπει να πιάνει από το παρελθόν. Να πάει και από το 10. Πάει πίσω. Να πάει και πιο. Να πάει και από το 10. Να πάει και από το 10. Και βεβαίως να συζητήσουμε. Η απάντησή μου είναι στο πλαίσιο αυτό, βεβαίως να συζητηθούμε. Να πάει από το 10. Γιατί λέει από το 10. Το λέω τώρα εγώ, συγγνώμη κύριε Φωχαρά. Απλώς σας απάντησα. Νομίζω καθαρά. Διότι κλείνουμε, από το 2010 ξεκίνησαν οι μελέτες για για τη σύμβαση αυτή. Ωραία, να πάει να βάλει και το Πασόκ μέσα που κάνει την πρώτη προανακριτική. Ωραία, πολιτικό μέσα. Είναι. Το πρακτικό θα είναι. Κλείνουμε. Και να το ψηφίσουν. Παρότι λέω και πάλι, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν δύο προτάσεις. Είναι εξεταστική από τον Κουκουέ. Καλά, στην πολιτική συζήτηση πάντα θετική. Είναι εξεταστική. Είναι δυνατόν τώρα να μην την ψηφίσετε. Απλώς δεν δίνουν ποτέ αποτέλεσμα τελικά. Από ό,τι έχουμε καταλάβει κάτι και είστε έντιμοι δημοσιογράφοι. Δυστυχώς δεν δίνουν αποτελέσματα οι εξεταστικές. Δυστυχώς το λέω. Δεν δίνουν αποτελέσματα. Στον Ηλία του 16ου, θυμάσαι πώς έγινε και ο Χατζηχρήστος. Όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Το 120% που χρειάζεται για να γίνει μειοψηφία. Προανακριτική. Δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει. Δεν προβλέπεται. Λοιπόν, προβλέπεται να υπάρξει προανακριτική της μειοψηφίας. Πουθενά. Εξεταστική μόνο. Συνάδελφοι. Λοιπόν, άρα δεν προβλέπεται. Το ερώτημα λοιπόν είναι η Νέα Δημοκρατία θέλει να διερευνηθούν τα σκάνδαλα ή όχι. Όχι, εμείς είναι δεδομένο ότι θέλουμε να διερευνηθούν τα σκάνδαλα. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να διερευνηθούν όλα αυτά. Ή ξεχάστηκαν από το 41%. Αλλάξτε μπερδέματα, εύχομαι. Μην στεναχωριέστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο στόχος μας είναι να είναι ισχυρός, έτσι ώστε να μπορέσει να ασκήσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι υπεύθυνη στάση όλων μας. Θα γίνει το Σάββατο ή την Κυριακή το Δαβαντούρι. Το Σάββατο έχουμε κεντρική επιτροπή. Α, ορίστε. Ευχαριστούμε, Μπάμπη. Ο Κώστας μένει μαζί μας. Έχει μια δουλειά υποχρέωση. Πρέπει να φύγει. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ.